Γεια σου, καλώς ήρθες στο δικό σου κανάλι, το ακάσταρο δικό σου κανάλι, το οποίο είναι ένα κορυφαίο κανάλι και σε κάνει να σκέφτεσαι διαφορετικά. Πάμε λοιπόν να δούμε τι έχουμε για σήμερα να αναλύσουμε. Είναι μια πολύ σημαντική ανάλυση, θα κάνω μια εισαγωγή, θα υπάρχουν και οι χρόνοι από κάτω. Άκουσε το, διότι έχει πολύ μεγάλη σημασία και σε παγκόσμιο επίπεδο, θα κάνω μια πολύ μικρή προσέγγιση και σε προσωπικό επίπεδο. Είμαστε αυτή τη στιγμή, ζούμε στη νύχτα της εσωτερικής φλόγας. Αυτό το οποίο μας σωθεί αυτή η περίοδος είναι η αποκάλυψη και η απελευθέρωση. Έχουμε λοιπόν, μπαίνουμε σε μία πανσέλινο, είναι η πανσέλινο στον κρυό, η οποία σηματοδοτεί μία σειρά από πάρα πολλά πράγματα και σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά και σε εσωτερικό επίπεδο δικό μας. Εντάξει. Θα σου αποκαλύψω πράγματα, θα σου πω πράγματα, θα σου πω τι παίζει και τι γίνεται και ξεκινάμε αμέσως. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, όσο ποτέ άλλοτε, αυτή η περίοδος και αυτή η πανσέλινος δεν είναι απλώς ένα ουράνιο φαινόμενο, αλλά μία κλίση προς την ψυχή που πρέπει να εξεγερθεί. Είναι η φλόγα της εσωτερικής επανάστασης. Ποτέ άλλοτε η ανθρωπότητα, παρόλο που έχει φτάσει σε πολύ υψηλό επίπεδο τεχνολογίας, επιστήμης, προόδου γενικότερα, στα γράμματα, στην εκπαίδευση, δεν ξέρω τι άλλο, άλλο τόσο όμως υποφέρει από ψυχοσωματικά, ψυχώσεις, αιμονές, εγωισμούς, δεν πολεμάει, ενώ δηλαδή δεν είναι πλέον μία... Όλοι μας, μία φυλή, προσέξτε, δεν είναι να πολεμήσει με όπλα, ενώ εσωτερικά δεν πολεμάει για την αγάπη. Πλέον απορρίπτει πάρα πολύ εύκολα. Ο κρυός λοιπόν ως ένα τέτοιο ζώδιο της επανάστασης, αλλά και του πολέμου να το πω έτσι, μας σωθεί πρώτα απ' όλα εσωτερικά μέσα να κάνουμε μία επανάσταση όσον αφορά για την ψυχή μας. Να φέρει την ενέργεια λοιπόν του πολεμιστή, αλλά να διεκδικήσουμε την αλήθεια μας. Να μεταμορφώσουμε τη φλόγα, να μεταμορφωθούμε μέσα από τη φλόγα της μεταμόρφωσης, της εσωτερικής δύναμης, εντάξει. Οι επιθυμίες μας, οι φόβοι, όλα να φωτιστούν και να τα πολεμήσουμε, να τα καταπολεμήσουμε. Είναι η στιγμή, είναι η περίοδος όπου η ψυχή καλείται να επαναστατήσει ενάντια σε κάθε περιορισμό και σε οτιδήποτε την κρατά καθυλωμένη. Διότι να ξέρετε, και στην αριθμολογία υπάρχει αποστολή της ψυχής για όλους τους ανθρώπους. Άλλοι το κάνουν υποσυνείδητα, άλλοι ασυνείδητα, άλλοι δεν το καταλαβαίνουν, άλλοι το αγνοούν, άλλοι δεν θέλουν καν να το ακούσουν και το απορρίπτουν. Η εσωτερική αυτή φλόγα είναι η φλόγα του πολεμιστή. Εντάξει, είναι ο κρυός, είναι η δύναμη και μας λέει λοιπόν αυτή η περίοδος να προχωρήσουμε μπροστά με την αλήθεια μας, με τη δύναμή μας, την εσωτερική δύναμή μας, να μην φοβηθούμε τίποτα πραγματικά. Είναι η στιγμή της κάρθαρσης, είναι η στιγμή να αποτινάξουμε οτιδήποτε δεν κάνει στη ζωή μας, όσο και αν αυτό μπορεί να ακουστεί λίγο δύσκολο, αλλά να δούμε κατάματα, προσέξτε, κατάματα με τα μάτια της ψυχής στην αλήθεια. Γιατί πολλές φορές προσπαθούμε να δικαιολογήσουμε μια κατάσταση, ενώ σε προσωπικό επίπεδο, έτσι. Είναι η φωτιά της αλήθειας πραγματικά, η αλήθεια και είναι πυρκαγιά και οτιδήποτε ψεύτικο περιττό υπάρχει στη ζωή μας, καλείται να φύγει από την ύπαρξή μας, αρκεί εμείς να το δεχτούμε, έτσι, γιατί έχουμε επιλογή. Αυτό είναι η ελεύθερη βούληση. Έχεις την επιλογή να ζεις σε μια ψευδέστηση, π.χ. θα κάνω μια επανασύνδεση, θα έρθει πίσω, θα πάει μια χαρά ο γάμος, θα πάει εκείνο, ή η δουλειά, ναι, με απορρίπτουν, με κάνουν, αλλά θα πάει μια χαρά η δουλειά, ενώ βλέπεις τα σημάδια. Παρ' όλα αυτά, προσπαθείς να πείσεις τον εαυτό σου μία ψεύτικη πραγματικότητα. Εντάξει. Λοιπόν, η πανσέλινος μας θυμίζει ότι είμαστε φωτιά, είμαστε ενέργεια, είμαστε δύναμη. Η φωτιά λοιπόν δημιούργησε και σύμφωνα με το συμβολισμό της αστρολογίας δημιούργησε, ήταν ένας καταλύτης για να δημιουργηθεί η ζωή σε αυτή τη γη. Δημιουργήθηκε στην ουσία μέσα από μία ηλεκτρική, έναν κεραυνό να το πω έτσι, που έπεσε στη θάλασσα τότε, στη σούπα της αρχαίγονης γης, και μέσα οτιδήποτε υπήρχε ζωντανό κύτταρο ενεργοποιήθηκε, ηλεκτρίστηκε και άλλαξε όλη η δομή, κατά κάποιο τρόπο να το πούμε έτσι. Αυτό όμως είναι η ζωή. Και η ζωή έτσι είναι. Η ζωή έρχονται δυσκολίες και πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε. Λοιπόν, οπότε είναι πολύ πολύ
κρίσιμη περίοδος για εμάς. Πάμε τώρα να σας πω λίγα πράγματα και σε παγκόσμιο επίπεδο και αστρολογικά τι συμβαίνει. Λοιπόν, να δω μισό λεπτό εδώ το χάρτη που έχω. Λοιπόν, τι να κάνω, πρέπει να βλέπω και το χάρτη για να έχω και την έμπνευση. Λοιπόν, είναι λίγο περίεργα τα πράγματα, είναι λίγο δύσκολα. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, έχουμε έναν ήλιο σε αντίθεση με τη σελήνη, την Πανσέλινο. Τι σημαίνει αυτό? Ήλιο σε αντίθεση με την Πανσέλινο σημαίνει ο εγωισμός. Επικρατεί μια περίοδος που επικρατεί ο εγωισμός, ο αυταρχισμός, η αλαζονία, ότι εγώ είμαι, εγώ κάνω. Δηλαδή υπάρχει μια τέτοια κατάσταση και δεν ακούμε την ψυχή μας και τα θέλω. Υπάρχει κάτι πολύ σημαντικό και αφορά κυρίως και σε προσωπικό επίπεδο, αλλά κυρίως αφορά το πλανητικό σύστημα, την προειδοποίηση, η οποία λέει έχουμε σε αναιρετική μοίρα Πλούτονα στον εγώ καιρό, στον πρώτο οίκο, και αντίθεση με τον Άρη που βρίσκεται στον 7ο οίκο, στο ζώδιο του καρκίνου. Λοιπόν, έρχονται πράγματα τα οποία θα διασαλεύσουν την έννοια της οικογένειας, πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με πόλεμο, με μυστικά πράγματα, αποκαλύψεις πραγματικά εσχατολογικές. Δεν είναι τυχαίο αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή στο Hollywood και εκπροσωπείται μάλιστα ως συγκεκριμένος κατηγορούμενος και από το ζώδιο του Σκορπιού, και αν θυμάμαι έχει οροσκόπο εγώ καιρό και σελήνη στο ζώδιο της Παρθένου. Αποκαλύψεις, δεν είναι τυχαίο που τον στοχοποίησανε, δεν είναι τυχαίο που η ιστορία διδάσκει ότι όσο ψηλά κι αν είσαι, το γκρέμισμα είναι πάρα πολύ εύκολο και μπορεί να γίνει εντελώς ξαφνικά. Έτσι λοιπόν έρχονται πολλοί κι άλλες αποκαλύψεις, όχι μόνο στο συγκεκριμένο κομμάτι και σε άλλα πράγματα. Βεβαίως, μία προσοχή, δεν φοβίζω κανέναν, υπάρχει πολεμικό κλίμα, θα μου πεις μα υπάρχει ήδη, ναι ακριβώς και θα συνεχιστεί. Επίσης έχουμε, να πω το εξής, έχουμε και μία πολύ περίεργη τοποθέτηση Ποσειδώνα ουρανού, ξαφνικά γεγονότα, με τον ήλιο δηλαδή, σε σχέση με τον ήλιο, ξαφνικά γεγονότα, δεν βλέπουμε την πραγματικότητα, μας κρύβουν την πραγματικότητα, άλλα μας λένε φυσικά, γιατί έτσι συμβαίνει στην παγκόσμια κατάσταση, και άλλα τελικά είναι η πραγματικότητα και η αλήθεια. Λοιπόν, τώρα, αυτό όμως που πρέπει εμείς να ξέρουμε και να γνωρίζουμε, είναι το εξής, ότι υπάρχει κάτι πάρα πολύ σημαντικό και θα σας πω. Υπάρχει ένας συμβολισμός. Η συγκεκριμένη Πανσέλινος έχει ένα συμβολισμό που λέει το εξής. Θα σας πω τον κώδικα και θα σας το πω πολύ γρήγορα τι σημαίνει. Η δυνατότητα του ανθρώπου να αποκτήσει εμπειρία σε δύο επίπεδα ύπαρξης. Είναι και η αναγέννηση που λέμε εδώ. Είναι η αποκάλυψη των νέων δυνατοτήτων που έχουμε και σαν ανθρωπότητα, αλλά και εμείς σαν άνθρωποι, ότι έχουμε δυνατότητες, ότι μπορούμε να λειτουργήσουμε σε αυτά τα δύο επίπεδα, που είναι να είμαστε από τη μία και δεκτικοί, εντάξει, αλλά και στο εξωτερικό επίπεδο που σημαίνει να έχουμε και πίστη, εντάξει. Θα περάσουμε μέσα από δοκιμασίες και σε ατομικό επίπεδο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Έχουμε όμως τη δυνατότητα να βρούμε την αλήθεια, να επαναπροσδιοριστούμε και να βρούμε, να σου το πω έτσι, τις δυνατότητές μας. Λοιπόν, να πω επίσης, έχουμε ένα τετράγωνο Πλούτονα στον εγώ καιρό. Αυτό φέρνει όλα τα κρυμμένα, τα βαθιά πράγματα, αλλά και τις δικές μας ανασφάλειες στην επιφάνεια. Έχουμε ένα τρίγωνο Άρη με Λέοντα. Αυτό είναι καλό, είναι μια καλή δυναμική ενέργεια που ενισχύει την αποφασιστικότητα. Και έχουμε και ένα εξάγωνο με το Δία στον Υδροχό, όπου είναι ευκαιρίες φυσικά για ανάπτυξη. Αλλά τι ανάπτυξη όμως, ανάπτυξη της συνειδητότητάς μας, της λογικής μας. Επανεξέταση σχέσεων περίοδος, είναι περίοδος για επανεξέταση σχέσεων, να αντιμετωπίσουμε φόβους, ενεργοποίηση εσωτερικής δύναμης και να ανοίξουμε σε νέες ιδέες και σε νέα πράγματα. Εντάξει, ζόρικη Πανσέλινος, ζόρικη σε ατομικό επίπεδο, ζόρικη για και σε επίπεδο, να το πω έτσι, πιο παγκόσμιο, ξέρω, πλανητικό. Ας πάρουμε αυτούς τις πηξίδες, αυτά τα σχέδια και να προχωρήσουμε με δύναμη. Εντάξει, ευκαιρίες, σημαίνει ευκαιρίες. Πάμε τώρα να ανοίγω για το κάθε ζώδιο από αυτές τις ειδικές κάρτες, και θα ακούτε, εάν γνωρίζετε, θα ακούτε την σελήνη που έχετε. Εντάξει, είναι η σελήνη σας εδώ. Αν δεν την ξέρετε, ακούστε το ζώδιό σας. Λοιπόν, αν θέλετε τώρα βεβαίως, εννοείται μπορείτε να το επεκτείνετε και να ακούσετε και τη σελήνη και το ζώδιο στο οποίο ανήκετε. Παρόλα αυτά όμως, κυρίως το ρίξιμο αυτό αφορά τη σελήνη. Δεν είναι απαγορευτικό, σε καμία των περιπτώσεων, για να ακούσετε και το ζώδιό σας. Λοιπόν, σελήνη. Αν δεν ξέρετε τη σελήνη, αν έχετε όμως όλα τα στοιχεία, ημερομηνία γέννησης και ώρα και αυτά, πηγαίνετε σε ένα site αστρολογίας, βάλετε τα στοιχεία σας και θα βγουν μια χαρά. Και θα δείτε που έχετε τη σελήνη και θα πάρετε πληροφορίες. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε τώρα ξεκινάμε
με τον κριό. Ο κριός λοιπόν μας φέρνει την κάρτα της νέας σελήνης στο Σκορπιό, όπου λέει ότι πρέπει να εργαστείς μέσα από τους φόβους σου. Για κάτσε λίγο να το πούμε αυτό, να το αναλύσουμε λιγάκι. Λοιπόν, για σένα κρύα, αυτή η τοποθέτηση σημαίνει πραγματικά αναγέννηση. Να αναγεννηθείς, έτσι, νέα σελήνη, αναγέννηση, να σκεφτείς σε ποια κατάσταση βρίσκεσαι σε οποιοδήποτε επίπεδο και πώς μπορείς να αναγεννηθείς, να βρεις τρόπους να τους ψάξεις, γιατί εσύ θα το κάνεις αυτό, δεν το κάνει κανένας άλλος για σένα. Οτιδήποτε και αν πέρασες, κριέ, είναι μία περίοδος ευκαιρία για αναγέννηση, ευκαιρία να καταλάβεις κάποια πράγματα κι εσύ. Επίσης, εάν γνωρίζεις ότι, αν καταλαβαίνεις ότι πραγματικά είσαι μαγικός, μαγική, και το εννοώ με τη θετική έννοια φυσικά, έτσι, με την καλή την έννοια, με τη φωτεινή την έννοια, είναι η στιγμή να το εμπεδώσεις αυτό και να προχωρήσεις με αυτή τη δύναμη. Είναι μια στιγμή η οποία επίσης έχει να κάνει και με το αισθησιακό κομμάτι, το ερωτικό κομμάτι και φυσικά και το σεξουαλικό κομμάτι μας αυτή την περίοδο, όπου είναι, μας δίνεται η ευκαιρία να εκφραστούμε με υγιή τρόπο, όχι με... και επίσης να φροντίσουμε το σώμα μας, να το σεβαστούμε και να το φροντίσουμε. Και όταν εννοώ να το φροντίσουμε, εννοούμε σε θέματα υγείας, σε θέματα καθαριότητας, σε θέματα καθαρισμού ενεργειακού κτλ. Εδώ τώρα έρχεται και ένα δίδαγμα για σένα, το οποίο είναι ότι είναι, ο Σκορπιός σημαίνει αναγέννηση, είναι μια ενέργεια η οποία μπορεί να είναι λίγο σκοτεινή, αλλά όμως όταν αντιμετωπίσεις τις δικές σου δυσκολίες, τις σκοτεινές στιγμές, κρυαρή είναι αυτά που περνάς, τότε έρχεται η στιγμή να δράσεις και φυσικά με αυτή τη δράση να προχωρήσεις σε κάτι καινούριο το οποίο σε ανανεώνει. Εντάξει, πάμε τώρα στο επόμενο ζώδιο. Πάμε στον Ταύρο. Για τους Ταύρους. Μάλιστα. Είναι η στιγμή να πάρεις λίγο χρόνο και να ανασάνεις. Τι σημαίνει τώρα αυτό? Είναι μία κάρτα η οποία έχει σχέση με την Πανσέλινο, έτσι, γενικά με την Πανσέλινο. Στο οποίο σου λέει, έχει ένα ερώτημα, σου λέει, με τι έμεινα εγώ, με τι έχω μείνει εγώ στη ζωή. Είναι μία κάρτα η οποία σε ρωτάει, με τι έχεις μείνει στη ζωή, ποιο είναι το γύρω-γύρω σου, για δες. Λοιπόν, έχει έρθει η στιγμή όμως, σου λέει, να μαζέψεις ό,τι έχεις μάθει, ό,τι έχεις πέρασει από εμπειρίες, να έχεις πίστη, να καταλάβεις ότι ό,τι συμβαίνει, συμβαίνει για το καλύτερό σου, συμβαίνει να εμπειριωθεί η ψυχή σου, να πάρει εμπειρίες, να πάρει μαθήματα. Ανέπνευσε, πρόσεξε, ανέπνευσε, γιατί όταν αναπνέουμε, να σας πω κάτι, οι ασκήσεις που κάνουμε, που αναπνέουμε, οι αναπνευστικές κατά κάποιο τρόπο, breathe in, breathe out, δεν ξέρω αν το έχετε κάνει, σε διαλογισμούς ή αν το έχετε ακούσει, ασκήσεις, πολλές φορές δεν παίρνουν και μια ανάσα, ή όταν είμαστε πολύ άγχομοι δεν λένε πάρε μια ανάσα. Λοιπόν, αυτή ακριβώς είναι η στιγμή η οποία έρχεται να σε χαλαρώσει και να σου πει ότι εμπιστεύσου ότι όποιο εμπόδιο και αν υπάρχει, έχεις τη δυνατότητα με τον χαλαρώσεις να βρεις λύσεις και να το ξεπεράσεις. Αλλά είναι τώρα η στιγμή να βάλεις στη ζωή σου την επανάσταση που λέγαμε και να σκεφτείς τι μπορείς να κάνεις διαφορετικό στη ζωή σου. Υπάρχει ένα μεγάλο εμπόδιο εδώ, ξέρετε, εμείς οι άνθρωποι είμαστε άνθρωποι της ρουτίνας, του μοτίβου, του συγκεκριμένου μονοπατιού, κάνουμε τα ίδια πράγματα. Ξυπνάμε το πρωί, πηγαίνουμε για δουλειά, κάνουμε εκείνο, πάμε για ψώνια, βγαίνουμε με ένα φίλο, άμα είναι γυρίζουμε, τρώμε, βλέπουμε τηλεόραση, κοιμόμαστε. Εντάξει, κατά κάποιο τρόπο έτσι. Καλά, δεν λέω ότι είναι ακριβώς έτσι για όλους τους ανθρώπους, παρόλα αυτά όμως όλοι είμαστε σε ένα μοτίβο. Πρέπει λοιπόν να επαναπροσδιορίσεις εσύ, Ταύρε, ποιο είναι εκείνο το μοτίβο το οποίο θέλεις να σπάσεις. Αυτή η κάρτα σου έχει ένα νόημα, σου έχει ένα συμβολικό νόημα το οποίο σου λέει είμαι εκεί που βρίσκομαι και είμαι καλά. Εντάξει, λοιπόν, πάμε στο επόμενο.
Πάμε στο ζώδιο των Διδύμων. Οι Δίδυμοι λοιπόν έρχονται με ένα μήνυμα το οποίο λέει να έχεις μεγάλη εμπιστοσύνη στα όνειρά σου, στα όνειρά σου. Έχεις όνειρα εσύ Δίδυμοι και Διδυμίνα. Πρέπει να εμπιστευτείς, έτσι. Και όντως είδαμε προηγουμένως ότι και σαν συμβολισμός, αυτό το οποίο μας λέει αυτή η Πανσέληνος είναι εμπιστεύσου. Είναι τα δύο επίπεδα που λέγαμε προηγουμένως, αν δεν το έχεις ακούσει, άκουσε λίγο την εισαγωγή, παίζει μεγάλο ρόλο. Είναι το εσωτερικό και το εξωτερικό. Εδώ σου λέει: έχει εμπιστοσύνη στο σχέδιο της ζωής. Θες το σχέδιο του Θεού, θες το σχέδιο του σύμπαντος. Όπως και να το κάνουμε, στο σχέδιο της ζωής. Η ζωή κάπου μας πηγαίνει, μας προχωράει, έτσι. Είπαμε, ακούμε που έχουμε τη σελήνη μας, έτσι. Αν δεν ξέρεις που έχεις τη σελήνη σου, μπες σε ένα site, βρες την για να την ακούσεις. Σε άλλη περίπτωση, αν θέλεις, μπορείς να ακούσεις και το ζώδιο. Λοιπόν, πάμε τώρα. Εδώ λέει ότι έχεις εμπιστοσύνη. Άκου το νόημα. Μην εγκαταλείπεις, σου λέει. Είναι μια στιγμή στην οποία δεν γνωρίζεις ακριβώς την όλη ιστορία, ενώ δηλαδή σε αυτό το οποίο αντιμετωπίζεις, που πηγαίνει και να καταλάβεις ότι μπορεί να είσαι πολύ κοντά στην επίλυση μιας κατάστασης. Ό,τι και αν σου συμβαίνει αυτή τη στιγμή, προχώρα στο δρόμο, στη διαδρομή σου. Εντάξει. Στο τέλος, όπως και να το κάνω, με κάποιο τρόπο όλα θα πάνε καλά. Αυτό σου λέει αυτή η κάρτα, αυτό σου λέει η δυνατότητα. Αν δεν μπορείς, λέει, όμως να πάρεις πρακτικά βήματα προς τα μπρος, τότε μπορείς να μπει σε μια διαδικασία διαλογισμού, προσευχής, περπάτα, πήγαινε στη φύση, λίγο μπες σε μια κατάσταση εσωτερική. Και οι απαντήσεις που θέλεις θα σου έρθουν αυτόματα. Η φύση θα σε βοηθήσει, ο Θεός θα σε βοηθήσει, το σύμπαν θα σε βοηθήσει, οι άνθρωποι θα σε βοηθήσουν, θα έρθουν οι βοήθειες, να το πω έτσι, από τον ανώτερο εαυτό, όταν είσαι όμως σε μια κατάσταση ηρεμίας, ψυχικής ηρεμίας και απόλυτης σύνδεσης με τα θεϊκά, ας το πούμε, επίπεδα. Αυτή η κάρτα είναι πολύ θετική. Και σου λέει ότι ακόμα και όταν τα πράγματα είναι δύσκολα, μπορείς να βρεις το θετικό μέσα στη δυσκολία. Και με αυτό το θετικό μπορείς να το κάνεις δύναμή σου, όπλο σου, για να προχωρήσεις. Τι σου λέει λοιπόν αυτή η κάρτα? Σου λέει ότι μένω συγκεντρωμένος, συγκεντρωμένη σε αυτό το οποίο θέλω, επιθυμώ, χρειάζομαι. Εντάξει. Ακόμα κι αν πιστεύεις ότι τίποτα δεν προχωράει, τώρα είναι η στιγμή για να δεις τα όνειρά σου. Να συγκεντρωθείς γύρω από τα όνειρά σου. Εντάξει. Ωραία. Πάμε στο επόμενο. Καρκίνος. Για τους καρκίνους έχει βγει μια κάρτα η οποία έχει να σου πει κάτι. Πρόσεξε. Τίποτα δεν είναι γραμμένο στην πέτρα. Είναι ένα μυστηριώδες μήνυμα και πραγματικά ισχύει αυτό στη ζωή, ότι όλα αλλάζουν. Ακόμα και αυτό το ρίξιμο που κάνουμε, κάποια στιγμή θα αλλάξει. Δεν θα έχει πλέον τη δύναμη, την ενέργεια, να το πω έτσι, που είχε τώρα στην αρχή και για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Κάποια στιγμή όλα φθείρουν. Όλα αλλάζουν όμως. Όλα και ενεργειακά αλλάζουν. Γι' αυτό πολλές φορές και σε ένα ρίξιμο ταρό λέμε ότι ισχύει για 28 μέρες, είναι η φάση της Σελήνης, και ο λόγος είναι ότι όλα αλλάζουν. Τίποτα δεν μένει σταθερό. Δεν είναι τίποτα, δεν μένει για πάντα. Εντάξει. Το νόημα λοιπόν αυτής της κάρτας είναι ότι όλα αλλάζουν. Η αλλαγή. Εντάξει. Η αλλαγή όμως φέρνει και κάτι πολύ σημαντικό, φέρνει μανούβρες, φέρνει την ικανότητα σαν καλός καπετάνιος να μανουβράρεις, να αλλάξεις πορεία ανάλογα με αυτό το οποίο αντιμετωπίζεις, ανάλογα με το αποτέλεσμα που θέλεις να φέρεις, έτσι.
θα βρεθείς αρκετές φορές σε μια κατάσταση η οποία δεν έχει σταθερότητα. Λες, ρε παιδί, πού πηγαίνω τώρα, τι γίνεται, κάπου μπερδεύομαι, κάπου όλο αυτό το κομμάτι της ζωής, όλο αυτό των καταστάσεων με ανθρώπους, με ό,τι αντιμετωπίζει ο καθένας, σαν να με δυσκολεύει λίγο, σαν να μην καταλαβαίνω πού πηγαίνω, εντάξει, σαν να έχω χάσει την πηξίδα μου. Κοίταξε να δεις. Αυτό σε ένα επίπεδο σημαίνει ότι μπορείς να αλλάξεις την πορεία σου, μπορείς να σκεφτείς, μπορείς να τα βάλεις κάτω, μπορείς να ψυχολογήσεις την κατάσταση. Είναι όμως και πολύ καλά νέα για κάποιους, διότι αυτό μπορεί να σημαίνει ότι μπορείς κατά κάποιο τρόπο να επηρεάσεις την κατάσταση. Εντάξει. Δηλαδή, τίποτα δεν είναι γραμμένο αυτή τη στιγμή. Δεν έχει πάρει τίτλους τέλους η κατάσταση στην οποία είσαι. Ναι, ο καλός ο καπετάνιος φαίνεται στη φουρτούνα και στο γεγονός ότι μπορεί να μην είναι κάτι, δηλαδή είναι στη θάλασσα, στη μέση του ωκεάνου, στο πουθενά, δεν έχει τίποτα γύρω γύρω, και όμως θα βρει τρόπο να οδηγήσει το πλοίο, το πλήρωμά του, σε ασφαλές μέρος που είναι στο λιμάνι. Έτσι είσαι και εσύ αυτή τη στιγμή. Ο συντονισμός με αυτή την κάρτα είναι ότι ξέρω, γνωρίζω με τον καλύτερο τρόπο πώς θα συνδεθώ με αυτές τις ενέργειες για να φέρω το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Και επειδή αυτά τα ζώδια, μάλλον να το πω έτσι, αυτή η κάρτα επηρεάζει κάποια ζώδια και κυρίως τους καρκίνους, να ξέρεις ότι αυτό που θέλει να σου διδάξει, ότι στη ζωή υπάρχουν και ευκαιρίες. Αυτό είναι το μήνυμα. Ότι στην οποιαδήποτε κατάσταση, στη ζωή γενικά, υπάρχουν και ευκαιρίες. Εντάξει, υπάρχουν και δυνατότητες. Στο ζώδιο τώρα του Λέοντα. Είπαμε, βλέπουμε σελήνη, έτσι. Αν δεν ξέρεις τη σελήνη σου, τα είπα προηγουμένως. Εδώ. Αυτό που μας βγαίνει για το ζώδιο του Λέοντα στη σελήνη είναι μία κατάσταση, είναι αυτό που λέμε win-win, δηλαδή κερδίζουμε και οι δύο. Προβλέπεται για σένα με μία κάρτα που είναι η Πανσέλινο στο ζώδιο του ζυγού. Εντάξει. Τι σημαίνει όμως αυτό τώρα στην πρακτικότητα? Είναι μία πολύ ευνοϊκή τοποθέτηση. Σημαίνει συνεργασίες, σημαίνει νέοι έρωτες, σημαίνει ότι είσαι πολύ κοντά με κάποιον άνθρωπο που νιώθεις πάρα πολύ καλά, νιώθεις πάρα πολύ άνετα. Μπορεί να έχει να κάνει και με δίδυμη φλόγα, μπορεί να έχει κάνει με κάποια αδελφή ψυχή, γιατί αυτά δεν ισχύουν μόνο σε ερωτικό κομμάτι, ισχύουν και σε ανθρώπους, έτσι. Και στην οικογένεια, με συγγενείς, με συνεργάτες, με φίλους, ναι, με τον σύντροφό μας μπορεί, ό,τι και να είναι όμως, δείχνει μια πολύ καλή ανθρώπινη επικοινωνία και επαφή αυτή η περίοδος για σένα. Αυτή η κάρτα, αυτό το οποίο σου λέει, είναι ότι κοίταξε να δεις ότι αυτό που χρειάζεται είναι ότι κατά κάποιο τρόπο και εσύ να μπεις σε ένα νέο επίπεδο ενέργειας και να βλέπεις κατά κάποιο τρόπο πώς μπορείς, να σου το πω έτσι, να προσπαθώ να βρω την κατάλληλη, πώς το λένε, την κατάλληλη λέξη, είναι ότι να πας σε ένα νέο επίπεδο commitment που λένε, δηλαδή ότι έχω, αφιερώνομαι κατά κάποιο τρόπο, συνδέομαι μέσα από το βάθος της καρδιάς μου με κάποιους ανθρώπους, ανοίγομαι δηλαδή, εντάξει, ανοίγομαι. Αν τώρα τελειώνει μια σχέση, γιατί μπορεί να είσαι και, γιατί παίζει ρόλο και αυτό, αν τελειώνεται σε μια σχέση, ξέρετε ότι αυτό που χρειάζεται είναι ότι δεν χρειάζεται να πολεμήσετε. Πρέπει να βρείτε τις ισορροπίες, και αυτό είναι ένα σημαντικό μήνυμα. Αν κάτι τελειώνει, μια συνεργασία, μια σχέση, οποιαδήποτε επίπεδο σχέσης, μην βγείτε πολεμικά. Είναι μια περίοδος που σας κάνει πάρα πολύ καλό να βρείτε λίγο αυτό που λένε, να νικήσετε και οι δύο, win-win, δηλαδή και οι δύο να βγείτε κερδισμένοι από μια κατάσταση. Οπότε σκεφτείτε το. Τώρα βέβαια έχετε την ελεύθερη βούληση να κάνετε ό,τι θέλετε. Οπότε, πολλές φορές εδώ αυτή η κάρτα δηλώνει ότι καμιά φορά χρειάζεται να μετριάσουμε λίγο και τον εγωισμό μας, τον δικό μας, έτσι, τον εγωισμό μας. Ο συντονισμός αυτής της κάρτας λέει ότι κοίταξε να δεις, άστο
κάνει ένα let go που λένε, δηλαδή άφησε το να προχωρήσει. Τα πράγματα θα πέσουν στη θέση τους και αυτό που σε διδάσκει αυτή η κάρτα και αυτή η πανσέλινος βέβαια στον κρυό είναι ότι πολλές φορές χρειάζεται, όταν και διεκδικείς, και όλες φορές οι άνθρωποι διεκδικούν και με έναν περίεργο τρόπο, με έναν χειριστικό τρόπο, με έναν πολεμικό τρόπο, τους βγαίνει, α, σε κατακτήσω και αυτά. Δεν πιάνει πολλές φορές και δεν είναι και ο σωστός τρόπος. Πολλές φορές μπορεί να χρειαστεί μια πιο ανθρώπινη, λογική συμπεριφορά και προσέγγιση. Και αυτό που λέει επίσης είναι η κάρτα, και είναι πολύ σημαντικό, κράτησε το και θα κλείσουμε αυτό, δεν είναι καλύτερα να αποφύγεις το όλο δράμα, ρε παιδί μου. Σκέψου το λίγο πάνω σε αυτό, γιατί έχει νόημα. Εντάξει. Πάμε στο ζώδιο της Παρθένου, εννοούμε πάντα σελήνη, βλέπουμε που έχουμε τη σελήνη μας, έτσι, στην αστρολογία που έχουμε τη σελήνη μας. Κάποια sites αστρολογίας θα σου πούνε αμέσως, αφού βάλεις τα στοιχεία σου, πού την έχεις. Αν τώρα δεν ξέρεις ώρες και τα λοιπά και δεν το έχεις χάσει και κάνει, οκ, δες, ξέρω εγώ, ζώδιο, ή αν θέλεις και επέλεξε, εντάξει το λέω τώρα, επέλεξε και διαισθητικά. Αλλά όσοι έχετε σελήνη στο ζώδιο της Παρθένου, αυτό είναι για εσάς τώρα. Και έχουμε έναν πολύ ωραίο δυνατό συντονισμό. Έχει βγει η κάρτα μιας πανσελήνου στο ζώδιο σου της Παρθένου, όπου λέει ότι κοίταξε να δεις, είσαι αρκετά καλός, αρκετά καλή, είσαι επαρκής, πώς να σου το πω, είσαι επαρκής. Έλα να το αναλύσουμε λιγάκι, να το δούμε. Λοιπόν, είναι η στιγμή, δώσε σημασία, είναι η στιγμή για σένα που έχει σελήνη στο ζώδιο της Παρθένου να είσαι πάρα πολύ ειλικρινής με τον εαυτό σου και να κάνεις εκείνες τις ερωτήσεις οι οποίες θα σε οδηγήσουν μπροστά, θα σε πάνε μπροστά. Δεν χρειάζεται επίσης να κάνεις κάτι βαρύγδουπο σε αυτή την περίοδο, δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι τρελό, εξτραβαγκάντζα που λένε, κάτι wow, ένα wow, δεν ξέρω τι. Και οτιδήποτε χρειαστείς, οι απαντήσεις βρίσκονται μέσα σου, στην ψυχή σου, εντάξει, στην καρδιά σου. Όταν πάρεις απαντήσεις στα ερωτήματα που έχεις, τότε θα καταλάβεις και πού βρίσκεσαι και ποιος είσαι, ποια είσαι και πού χρειάζεται να πας και πού χρειάζεται να βρίσκεσαι. Τα επόμενα βήματα θα σου φανερωθούν. Τα επόμενα βήματα θα εμφανιστούν με έναν, αν συντονιστείς με αυτές τις ενέργειες γενικότερα με τον εαυτό σου, έτσι, θα δεις ότι σε πάνε στα επόμενα βήματα, αλλά από την άλλη είναι κάτι το οποίο σου αρέσει, σας αρέσει σας στα ζώδια, γενικά στο ζώδιο της Παρθένου, να δίνεις σημασία και στην παραμικρή λεπτομέρεια, παρατηρητικότητα, εντάξει, δώσε μεγάλη λεπτομέρεια, μεγάλη προσοχή στη λεπτομέρεια και στην παρατηρητικότητα. Ο συντονισμός που έχεις με αυτή την κάρτα είναι ότι χρειάζεσαι να βρεις μια ισορροπία μεταξύ αυτών των πνευματικών, ας πούμε, κοσμικών γεγονότων, της πίστης, της θεϊκής ύπαρξης, αλλά και πώς μπορείς να προσαρμοστείς σε αυτόν εδώ πέρα τον δύσκολο κόσμο που σε στριμώχνει. Ένα νόημα δηλαδή. Βρες νόημα, σου λέει αυτή η κάρτα, και θα το βρεις το νόημα. Τι σε διδάσκει όμως αυτή η κάρτα? Σε διδάσκει ότι έχει έρθει η στιγμή να αποσυμφορήσεις τη ζωή σου σε αυτά που σου συμβαίνουν. Ήρθε η στιγμή να τα βάλεις τα πράγματα σε μία σειρά και οτιδήποτε δεν σε ικανοποιεί πλέον, δεν σου χρειάζεται, πρέπει να αλλάξεις ενέργειες, να προχωρήσεις κάπου να πας, να βρεις το πεπρωμένος, να το πω έτσι. Ό,τι και να είναι όμως, επίσης αυτή η κάρτα σου έχει ένα άλλο μήνυμα, πολύ σημαντικό, είναι μια υπενθύμηση, ότι τώρα είναι η στιγμή για να ζήσεις μια πιο υγιεινή επίσης ζωή, δηλαδή προσοχή και στην υγεία σου. Ζώδιο τώρα Ζυγός, κοιτάμε τη σελήνη μας, επαναλαμβάνω, κοιτάμε σελήνη. Αν δεν ξέρεις τη σελήνη σου, δεν ζώδιο. Λοιπόν, πάμε. Για το ζώδιο του Ζυγού βγαίνει μία κάρτα η οποία
έχει να κάνει λίγο με την ασφάλεια την εσωτερική και είναι μια υπενθύμηση και μια εξασφάλιση κατά κάποιο τρόπο. Νέα σελήνη στον καρκίνο. Αυτή η κάρτα που έχει βγει για σένα, Ζυγέ, είναι ότι εσύ και αυτούς που αγαπάς, οι αγαπημένοι σου, είναι όλοι ασφαλείς. Αν νιώθεις ένα είδος ανασφάλειας αυτή την περίοδο. Πάμε να το δούμε όμως λίγο με λεπτομέρεια. Κάτι καινούριο έρχεται. Αυτό σηματοδοτεί κάτι καινούριο. Κάτι καινούριο ίσως στην οικογενειακή σου ζωή, ίσως στην ιδιωτική σου ζωή, εντάξει. Δεν έχουμε όλη οικογένεια, ενώ όλοι έχουμε οικογένεια, έτσι. Μπορεί να είστε οικογενειακά θέματα, μπορεί να μην έχεις κάνει οικογένεια. Σηματοδοτεί όμως κάτι καινούριο, εντάξει, αυτή η περίοδος. Ήρθε η στιγμή λίγο να συνδεθείς με τους ανθρώπους. Με αυτούς βέβαια που αγαπάς, έτσι, με αυτούς που νιώθεις εσύ οικογένεια. Αν θέλεις να προχωρήσεις, τότε αυτή η κάρτα στη ζωή σου γενικά έχει ένα μήνυμα για σένα. Και το μήνυμα είναι ότι αν δεν έδινες τόσο πολύ σημασία, έχεις απομακρυνθεί από την οικογένειά σου, δεν ξέρω τι, τον πατέρα σου, τη μητέρα σου, ευρύτερα την οικογένειά σου, τους φίλους σου, αυτούς που θεωρείς οικογένεια, ήρθε η στιγμή να επανασυνδεθείς. Μπορεί να υπάρχει ένα γεγονός, μια κατάσταση που να χρειαστεί να τους φροντίσεις. Δώσε τον καλύτερό σου εαυτό, δώσε την ενέργειά σου, όσο δύσκολο και να είναι. Αν νιώθεις ανασφάλεια, αν νιώθεις λίγο περίεργα, είναι κάτι το οποίο χρειάζεται να το δουλέψεις αυτή την περίοδο. Και είναι η κατάλληλη περίοδος για το ζόρι του καρκίνου επίσης. Είναι και θεραπευτής, έτσι. Έχει θεραπευτικές ιδιότητες. Να θεραπεύσεις τον εαυτό σου, το σώμα σου, την ψυχή σου, το μυαλό σου, την καρδιά σου, διότι όλα αυτά δεν είναι μόνο το σώμα το οποίο αρρωσταίνει. Δεν είναι τυχαίο που ζούμε σε μια εποχή όπου έχουμε καταγραφεί στατιστικά των περισσότερων αυτοάνωσων περιπτώσεων εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έχουν εκτοξευτεί. Παρόλο που ζούμε, έχουμε τεχνολογία, έχουμε σπίτια όμορφα, έχουμε δρόμους, αυτοκίνητα, έχουμε ανέσεις, αυτά, τα αυτοάνωσα είναι σε έκρηξη πραγματικά. Και το αυτοάνωσο σημαίνει για μένα, έτσι λέω μια δική μου τοποθέτηση, σημαίνει ότι η ψυχή μέσα μας κάτι δεν πάει καλά. Καταπιέζουμε τόσο πολύ την ενέργειά μας, το θυμό μας, την αγανάκτησή μας, την αγωνία μας, την απογοήτευσή μας, αυτά τα καταπιέζουμε και δεν εκφράζονται με υγιή τρόπο, τότε χτυπάνε κατευθείαν μέσα στην ψυχή μας, η ψυχή αρρωσταίνει, το μυαλό μας αρρωσταίνει, η καρδιά μας αρρωσταίνει και έρχονται στην επιφάνεια και εκδηλώνονται με διάφορους τρόπους, ας πούμε, στο σώμα, εντάξει. Ήρθε η στιγμή να νιώσεις την καρδιά σου, ήρθε η στιγμή να θεραπευτείς. Ο καθένας με όποιο τρόπο βρει. Ο συντονισμός είναι εδώ ότι η οικογένεια παίζει έναν πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή σου και το μήνυμα, η διδασκαλία αν θέλεις αυτής της κάρτας είναι ότι επειδή σημαίνει, ο καρκίνος εδώ σημαίνει συναισθήματα, σημαίνει πώς αισθάνομαι, πώς θα εκφραστώ. Αυτή η κάρτα σηματοδοτεί ένα πράγμα. Τι θα κάνεις για να είσαι χαρούμενος και χαρούμενη. Είναι θετική κάρτα, αλλά σκέψου όμως πώς εσύ θα γίνεις πιο χαρούμενος και πιο χαρούμενη. Από σένα εξαρτάται. Πάμε στο Σκορπιό τώρα. Λοιπόν, ο Σκορπιός βγάζει μία κάρτα που έχει να κάνει με την Πανσέλινο στον Τοξότη και το μήνυμα είναι δες τη μεγαλύτερη εικόνα στη ζωή σου. Για πάμε λίγο να το αναλύσουμε λιγάκι αυτό. Λοιπόν, κοίτα Σκορπιέ τι σημαίνει. Μήπως είσαι σε διλήμμα. Μήπως σκέφτεσαι πάρα πολύ υπεραναλύεις. Μήπως μιλάς πολύ αλλά δεν κάνεις τίποτα από δράση, μιλάς, λες αυτά, ιδέες χρειάζεται πολλές φορές και εμείς οι άνθρωποι φιλοσοφούμε, μας πιάνει μια φιλοσοφία αυτό, λέμε και πάρα πολλά πράγματα και ειδικά όταν είμαστε πιεσμένοι,
Αλλά δεν κάνουμε τίποτα, μένουμε σε αδράνεια. Κουραζόμαστε, χάνουμε τόσο ενέργεια που είμαστε σε αδράνεια. Τι χρειάζεται εσύ να δεις στην τωρινή κατάσταση που βρίσκεσαι, Σκόρπιε? Κάτι χρειάζεται να δεις. Κάτι χρειάζεται να αντιληφθείς. Κάτι χρειάζεται. Μήπως είναι τώρα η στιγμή να μετρήσεις πόσο ευλογημένος είσαι. Τι χρειάζεσαι. Αυτή η κάρτα είναι μια υπενθύμηση ότι, ξέρεις κάτι, πολλές φορές χρειάζεται στη ζωή μας να πάρουμε και ρίσκα. Τίποτα δεν είναι γραμμένο στην πέτρα. Να πάρουμε ίσως κάποια ρίσκα. Να βγούμε λίγο από αυτό που λέμε τη ζώνη ασφαλείας μας. Να αγκαλιάσουμε εκείνο το ταξίδι που μας προορίζει η ζωή. Θες ο Θεός, η ζωή, το σύμπαν, λίγο κάπως να συντονιστούμε, ρε παιδιά, με το πεπρωμένο μας, με τη μοίρα μας. Ξέρετε τι κάνουμε. Πολλές φορές δεν αντιλαμβανόμαστε ποιο είναι το πεπρωμένο μας. Δεν αντιλαμβανόμαστε τη μοίρα μας. Ναι, υπάρχουν τρόποι να το βρούμε, αλλά ας μην πω τώρα σε αυτό. Και μετά οι μοίρες μας τραβάνε. Άλλα θέλει η ψυχή μας. Η ψυχή συντονίζεται με τη μοίρα και το πεπρωμένο. Αλλά εμείς πηγαίνουμε σε άλλη διαδρομή. Μπορεί να αλλάξουμε τόπο, να πάμε στο βόρειο πόλο, να είμαστε εντελώς μόνοι. Θα έρθει η μοίρα το πεπρωμένο και θα σου στείλει εκείνον τον άνθρωπο ή εκείνους τους ανθρώπους για να πάρεις το μάθημά σου. Και εδώ είναι βαθύτατο το μήνυμα. Γι' αυτό σε βάζει εδώ αυτή η κάρτα και σου λέει, ρε εσύ, δες τη μεγαλύτερη εικόνα της ζωής. Δες μεγαλύτερη εικόνα της δικής σου της ζωής. Τώρα είναι η στιγμή να μπει σε μια περιπέτεια στη ζωή σου, να το δεις λίγα. Ποια είναι η περιπέτεια, τι θες να κάνεις? Θες μια αναζωογόνηση, θες κάτι να κάνεις, να κινηθείς. Βρες την αυτό το οποίο θα σε αναζωογονήσει. Μπορεί να μην το πετύχεις το σκοπό, αλλά η όλη διαδικασία θα σε αφυπνίσει, θα πάρεις πολλά πράγματα. Κοίτα, εδώ παίζει και η απόρριψη, παίζει και το, πώς το λένε, παίζει και κυρίως παίζει η απόρριψη, που είναι πολύ σημαντική για τους ανθρώπους και όταν μας απορρίπτουν, είναι από τα πιο δύσκολα συναισθήματα. Σε απορρίπτουν στη δουλειά, σε απορρίπτει το αφεντικό, σε απορρίπτει ο σύζυγος, η σύζυγος, απορρίπτει ένας φίλος, ένας συγγενής. Σε απορρίπτουν, σε υποβιβάζουν. Δεν δίνουν σημασία σε αυτά που εσύ έχεις ανάγκη. Ποια είναι η μεγαλύτερη εικόνα όμως εδώ? Έχεις πολλές φορές εδώ σου λέει μια επιλογή, εδώ είναι ο τοξότης, το χεύει πάνω. Ή μένεις κάτω, δηλαδή μένεις στην κάτω ενέργεια που είναι και κλαίγομαι και κλαίγομαι και κλαίγομαι, ή μένεις πάνω και προχωράς τη ζωή σου βάζοντας στόχους. Τώρα είναι η στιγμή, είναι το μήνυμα. Και αυτό που σε διδάσκει αυτή τη στιγμή, αυτή η κάρτα, αυτή η περίοδος και αυτή η πανσέλινο στον κρυό γενικά, αλλά και βεβαίως και αυτή η πανσέλινο στον τοξότη που σου έπαιζε η κάρτα, είναι να δεις, να έχεις το κουράγιο να δεις κατάματα την αλήθεια και τη μεγαλύτερη εικόνα για σένα και ότι να ξέρεις, είναι μια υπενθύμηση αυτή η κάρτα, ότι η ζωή είναι μια μεγάλη περιπέτεια. Και όπως στις ταινίες, να σου το πω έτσι, υπάρχουν περιπέτειες στις οποίες ο ήρωας θα περάσει μέσα από ανυπέρβλητες δυσκολίες. Άμα διαβάσετε Όμηρο και διαβάσετε την ανάλυση, δείτε τη δομή πώς εξελίσσονται οι ιστορίες, στην ουσία ποιο είναι ένας κύκλος. Έτσι είναι η ζωή, ένας κύκλος. Και σου λέει ότι ο ήρωάς μας είναι εκεί, αντιμετωπίζει μια κατάσταση, βρίσκεται σε μια πολύ δύσκολη στιγμή, προσπαθεί να βρει λύση, περνάει κάτι, ένα πολύ μεγάλο εμπόδιο, τελικά νικάει και γίνεται ο ήρωας της υποθέσεως. Κάπως έτσι. Εντάξει. Αυτό είναι το μήνυμα για σένα. Πάμε τώρα στον τοξότη. Και το μήνυμα το οποίο υπάρχει για σένα, αγαπημένε μου, τοξότη, είπαμε, βλέπουμε τη σελήνη μας σε αυτό το ρίξιμο. Αν δεν ξέρεις τη σελήνη, δες το ζώδιο σου. Εντάξει. Αν και πιστεύω ότι, εντάξει, μπορείς να πας σε ένα site και να δεις που πέφτει η σελήνη σου. Βλέπουμε όμως σελήνη κυρίως. Εδώ τώρα, τι πέφτει για σένα? Εδώ έχουμε μία κάρτα η οποία είναι μία νέα σελήνη στο ζώδιο της Παρθένου. Σημαντικό. Είναι μία περίοδος και μία στιγμή, sorry λίγο, η οποία είναι καλύτερα, λέει, να δώσεις παρά να πάρεις. Σαν λίγο περίεργα δεν μας τα λέει. Για πάμε λίγο να το αναλύσουμε για σένα αυτό το ξώτη. Άκου λοιπόν.
είναι μια περίοδος, έχει έρθει στιγμή με μια κατάσταση που μπορεί και λίγο αυτή η κατάσταση να είναι λίγο περίεργη, να έχει κάπως βαλτώσει, όπου και να είναι αυτό. Ποια είναι τα ροπηδήματα που πρέπει να κάνεις στον εαυτό σου? Πού βρίσκομαι τώρα? Πού θέλω να πάω? Πού θέλω να πορευτώ? Ποιος είναι ο στόχος μου? Αυτή η νέα ενέργεια εδώ για σένα το ξώτη σημαίνει και πρέπει να βάλεις τις βάσεις σου για κάτι καινούριο στη ζωή σου. Είναι η στιγμή. Θα χρειαστεί ενέργεια. Θα χρειαστεί ενέργεια, αλλά θα χρειαστεί και να οργανώσεις με λεπτομέρειες το ταξίδι σου. Πού θέλεις να πας, ρε παιδί μου? Έχει να κάνει επίσης ότι έχεις ένα δυνατό σώμα, έχεις υγεία, έχεις μέσα σου όλες εκείνες τις υγιείς, αν θέλεις, ικανότητες, μυαλό, ψυχή, είναι σε καλή κατάσταση. Είναι η περίοδος που σε μαζεύει όλο αυτό, αλλά βέβαια θα πρέπει να κάνεις και εσύ πράγματα, έτσι. Μπορεί να βρεις θεραπείες, μπορεί να βρεις κάτι το οποίο θα σε εμπνεύσει εσένα, μπορείς να κάνεις γυμναστική, διάφορα πράγματα. Αν τώρα μια κατάσταση είναι μπλοκαρισμένη, έχει βαλτώσει που λέγαμε, μήπως εσύ τα υπεραναλύεις τόσο πολύ που μπερδεύεσαι στο τέλος και δεν ξέρεις τι να κάνεις? Η υπερανάλυση δεν είναι καλό πράγμα. Άλλο το αναλύω και άλλο υπεραναλύω. Μιλάμε στην υπερβολή και αυτό δεν σε δυσκολεύει να πάρεις αποφάσεις, να προχωρήσεις τη ζωή σου. Όταν υπεραναλύουμε δείχνει ότι είμαστε ανασφαλείς. Δείχνει ότι δεν μπορούμε στην ουσία να προχωρήσουμε και δεν θέλουμε να προχωρήσουμε. Είναι εκείνο το οποίο βγαίνει στην επιφάνεια και λέει «Έχω δοκιμάσει τα πάντα. Έχω κάνει τα πάντα». Ξέρεις κάτι? Όταν το λέμε κι εμείς, για να είμαστε ειλικρινείς με τον εαυτό μας ή όταν το ακούμε από άλλους, δεν έχεις κάνει τίποτα. Δεν έχει κάνει τίποτα. Έχω δοκιμάσει τα πάντα. Όχι. Δεν έχεις κάνει τίποτα ή έχεις κάνει πάρα πολύ λίγα ή δεν τα έκανες στην ενέργεια, στο πείσμα και στην ένταση που χρειαζόταν για να γίνει. Μπορεί να ξεκίνησες, να δεις μια μικρή πρόκληση και δεν είναι για μένα. Μπορεί να ξεκίνησες κάτι, δεν ξέρω τι να σου πω, σχέση, για συνεργασία, νέα δουλειά, κουράστηκες και... Όχι, δεν είναι έτσι. Χρειάζεται λοιπόν να ρωτήσεις τον εαυτό σου, να ρωτήσεις και άλλους ανθρώπους. Δεν χρειάζεται να κάνεις πολύ αυστηρή κριτική στον εαυτό σου. Και αυτό το οποίο σου λέει αυτή λοιπόν η κάρτα είναι ότι μπες σε μια τέτοια ρουτίνα, σε ένα τέτοιο μοτίβο όπου να έχεις ως πρόθεμά σου, ως προτεραιότητά σου την υγεία σου πάνω απ' όλα και μετά τα αναλύεις και μετά βρίσκεις τι καινούριο θέλεις να κάνεις. Εντάξει, γιατί έχει βγει μια νέα σελήνη και η νέα σελήνη πάντα σηματοδοτεί νέα ξεκινήματα. Ποιο είναι το δίδαγμα? Εδώ σου λέει το δίδαγμα αυτής της κάρτας είναι η υγεία μας. Είναι η όμορφη ενέργεια της ανάλυσης, της όμορφης υγιούς σκέψης και ανάλυσης. Πώς θα προχωρήσω και πώς θα πάρω στη ζωή μου αυτά τα οποία επιθυμώ, αξίζω και χρειάζομαι. Εντάξει. Πάμε τώρα στο επόμενο ζώδιο που είναι εγώ καιρός και μιλάμε πάντα για σελήνη, έτσι. Σελήνη. Σελήνη λοιπόν στον εγώ καιρό. Σελήνη στον εγώ καιρό. Τι έχουμε εδώ? Εδώ, αγαπημένε μου, μάλιστα, εδώ έχει βγει μια πολύ περίεργη κάρτα. Θα την αναλύσουμε. Που σημαίνει ότι, κοίταξε να δεις, μην περιμένεις και πολλά πράγματα να βγούνε από αυτή τη συγκεκριμένη κατάσταση. Εδώ, void σημαίνει, είναι μια έκφραση στην αστρολογία που σημαίνει σελήνη σε κενή πορεία, σελήνη κενής πορείας. Αυτό στην αστρολογία σημαίνει ότι σε αυτές τις περιπτώσεις η ενέργεια της σελήνης δεν φέρνει το επιθυμητό αποτέλεσμα, δεν μας πηγαίνει και πάρα πολύ μακριά. Όταν στην αστρολογία πέφτει και κυρίως στην ωραία αστρολογία, η ωραία αστρολογία ασχολείται με συγκεκριμένα ερωτήματα, έτσι, βάζεις ένα συγκεκριμένο ερώτημα, κάνεις μια ανάλυση και σου δίνει μια απάντηση ναι ή όχι. Υπάρχει αυτό φυσικά εδώ και υπάρχει εδώ και χιλιάδες χρόνια, δεν είναι κάτι καινούργιο.
Η σελήνη λοιπόν καινής πορείας σημαίνει ότι τίποτα δεν θα βγει από αυτό το αποτέλεσμα. Δηλαδή όταν ο αστρολόγος βλέπει ότι έχει μία σελήνη καινής πορείας, βλέπει ένα συνδυασμό άλλων ρυθμιστικών παραγόντων αν μπορεί να συνεχίσει την ανάλυση. Σε αυτές τις περιπτώσεις όμως όταν πέφτει λέει μεγάλε, δεν θα βγει τίποτα από αυτό το ερώτημά σου, δεν θα προχωρήσει. Ναι, μεν μπορεί να έχεις κάποιες θετικές, έτσι λίγο θετικά μηνύματα, λίγο αυτό, αλλά δεν θα προχωρήσει. Λοιπόν, αυτό τώρα όμως μπορεί να είναι και καλά νέα για σένα, αλλά και κακά. Μπορεί να είναι, για παράδειγμα, αν κάτι ανησυχούσες, δεν θα γίνει τίποτα. Τελικά, άδικα ανησυχούσες, εντάξει. Ή αν όμως σημαίνει κάτι καινούριο το οποίο θέλεις, είναι μια στιγμή η οποία χρειάζεται εσύ οι δικές σου προσδοκίες ή αυτά που περιμένεις λίγο να αλλάξεις εσύ κάποια πράγματα για να δεις πού σε πηγαίνει, είπαμε. Κάνουμε ένα συνδυασμό ενεργειών, γιατί όλα είναι συνδυασμοί. Αυτό που λέει η Πανσέλινος στον κρύο είναι η επανάσταση, είναι η αναγέννηση, είναι η τόλμη, προχωράω μπροστά, έρχονται αλήθειες και εδώ ίσως χρειαστεί να περιμένεις λιγάκι. Προχωράς εσύ εγώ και ρε, κάνοντας πράγματα, ενώντας πάντα τη σελήνη, έτσι συναισθηματικά, μέσα σου τι θέλεις, κάνοντας πράγματα, κάνοντας διορθωτικές κινήσεις αν θέλεις στην πορεία σου και σου λέει ότι, κοίταξε να δεις, μπορείς να δημιουργήσεις φυσικά και να προχωρήσεις, αλλά χρειάζεται λίγο και να περιμένεις. Δηλαδή μπορεί να δημιουργείς, να κάνεις πράγματα και τίποτα να φαίνεται να μην προχωράει. Δεν ξέρω αν έχετε βρεθεί ποτέ σε κάποιες καταστάσεις ότι ό,τι και αν κάνει τίποτα δεν προχωράει. Κι όμως είναι σημαντικό να συνεχίσετε, διότι θα ξεκολλήσει. Αυτό είναι και το μήνυμα, ότι γιατί πολλές φορές χάνουμε το κίνητρό μας, την πρόθεσή μας, να προχωρήσουμε και στην πρώτη δυσκολία ή στην δεύτερη, στην τρίτη, αχ, λες, δεν προχωράει το πράγμα, ας μην το κουράζω άλλο, ας σταματήσω. Μήπως τελικά δεν είναι εκεί το κλειδί? Μήπως το κλειδί είναι άλλο? Μήπως το κλειδί είναι, και αυτό που σου λέει η κάρτα, είναι εμπιστεύομαι το ανώτερο καλό μου. Μεγάλη κουβέντα. Όλα γίνονται για το ανώτερο καλό μας. Όπου κι αν αυτό μας οδηγεί. Είναι αυτό που λέμε κάθε εμπόδιο σε καλό. Αυτό κράτα. Και το μήνυμα αυτής της κάρτας, η διδαχή της, να το πω έτσι, η διδασκαλία της είναι ότι το καλύτερο πράγμα που έχεις να κάνεις τώρα είναι να παραδοθείς στο κοσμικό πεπρωμένο, στο θεϊκό πεπρωμένο, σε αυτό το οποίο ετοιμάζει η ζωή για σένα και άφησε το να εκδηλωθεί όταν έρθει η ώρα και η στιγμή. Ίσως είναι μια περίοδο αναμονής για αναγέννηση όμως. Και ως όλα τα καλά πράγματα χρειάζονται μια περίοδο ηρεμίας, μια περίοδος που δεν προχωράνε τα πράγματα, αλλά όμως εμείς πρέπει να δουλέψουμε εσωτερικά για να πάμε και να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα μας. Ωραία. Ζώδιο υδροχός. Είπαμε, βλέπουμε σελήνη, τη σελήνη μας, έτσι. Το επαναλαμβάνω για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Τη σελήνη μας. Αν δεν ξέρεις τη σελήνη, δες το ζώδιο σου. Και πώς βρίσκουμε τη σελήνη μας? Πήγαινε σε ένα site αστρολογίας, βάλε τα στοιχεία σου και θα σου βγάλει αμέσως που έχεις τη σελήνη σου. Υδροχός, λοιπόν, και η κάρτα η οποία βγαίνει, είναι μία Πανσέλινος τους ηχθείς. Κάτι λέει εδώ λέει για ισορροπία μεταξύ πνευματικότητας και πρακτικότητας. Ξέρετε, αυτά δεν πρέπει να είμαστε ούτε υπερβολικά στο ένα, ούτε υπερβολικά στο άλλο. Είναι ένας κύκλος, ένα κύκλωμα είναι. Χρειάζονται και τα δύο και πρέπει να είναι σε ισορροπία. Και ως ηχθείς εδώ που βγήκε, δηλώνει μία βαθύτατη πνευματική ανάγκη, αλλά και εξερεύνηση. Από την άλλη όμως εδώ στη γη, στην ενσάρκωση, στη ζωή χρειάζεται να είμαστε και πρακτικοί και ρεαλιστές. Μπορούμε να τα συνδυάσουμε αυτά τα δύο? Βεβαίως και μπορούμε να τα συνδυάσουμε αυτά τα δύο. Πάμε όμως να δούμε το νόημα αυτής της κάρτας. Το νόημα είναι ότι πολλές φορές, αυτή η κάρτα, αυτό που εκδηλώνει, μας φανερώνει είναι ότι αυτή η κάρτα σε βάζει σε μια κατάσταση να δώσεις πολύ μεγάλη προσοχή, να κάνεις
πολύ αποφασιστικά βήματα και προσπάθειες να προχωρήσεις μπροστά στη ζωή σου, αλλά με όσο το δυνατόν γίνεται πρακτικό τρόπο, αλλά από την άλλη να εμπιστεύεσαι και τη θεϊκή καθοδήγηση ή το εσωτερικό σου μήνυμα, το ένστικτό σου. Μπορείς να προσευχηθείς, μπορείς να μπεις σε βαθύ διαλογισμό, γιατί εδώ μιλάμε για βαθύ διαλογισμό. Δεν μιλάμε για μαραθώνιους, μιλάμε για διαλογισμό, μιλάμε για normal πράγματα ή και εδώ αυτό που λέω εγώ, πήγαινε μόνος σου, μόνη σου στη φύση, περπάτα, αλλά μπες σε μια διαλογιστική κατάσταση. Όλοι οι άνθρωποι το κάνουμε, δεν μπαίνουμε όταν είμαστε στη φύση, στη θάλασσα, ηρεμούμε λίγο, κοιτάμε το άπειρο, φεύγει το βλέμμα μας, φεύγει η σκέψη μας λίγο, λίγο, λίγο και κάπου σαν να ηρεμούμε. Και μετά σαν κάτι λίγο να αλλάζει και η διάθεσή μας, λίγο εσωτερικά να είμαστε καλύτερα. Για δείτε το λίγο. Γιατί αυτό μετά γίνεται και μας βοηθάει στο ρεαλιστικό κομμάτι, στην πράξη μας. Μην δράσει επίσης, γιατί είναι μια, επειδή είναι ηχθής, ως μάρτυρας. Μην θυσιάζεις τον εαυτό σου για χάρη κυρίως των άλλων. Μην το κάνεις αυτό. Αν είσαι σε αυτή τη φάση, γιατί ο υδροχός το έχει αυτό λιγάκι, αχ να θυσιαστώ για ένα σκοπό, αχ να θυσιαστώ για να σωθεί ο άλλος, αχ να θυσιαστώ για τη σχέση μας, ή δεν ξέρω, όχι τέτοια μεγαλεπίβολες λέξεις και πράγματα κτλ. Πρακτικότητα χρειάζεται. Οι απαντήσεις, εφόσον μπεις σε μια κατάσταση λίγο πιο, ας μου επιτραπεί η έκφραση, υπερβατική διαλογιστική, οι απαντήσεις θα έρθουν. Έρχονται. Αρκεί να σε εκεί να τις ακούσεις, έτσι. Και να μην θολώσεις από το μυαλό. Ενώ δηλαδή από την υπερανάλυση. Εδώ επίσης το δίδαγμα που λέει αυτή η κάρτα είναι ότι επειδή το ζώδιο των ηχθείων συμβολίζει και το τέλος μιας κατάστασης και αστρολογικά. Έρχεται για σένα το τέλος μάλλον κάποιων πραγμάτων, καταστάσεων που συναισθηματικά εσένα δεν σε γέμιζαν πλέον. Αλλά πρέπει όμως να δεις και το πρακτικό κομμάτι. Λέμε, δεν πήγαινε άλλο. Εντάξει, ναι, τα χαλάσαμε, διακόπη η συνεργασία έγινε, αλλά δεν πήγαινε όμως άλλο. Υπάρχουν αυτά. Έτσι είναι η ζωή. Η ζωή θα σε πετάξει από εδώ και από εκεί, θα σε πάει στα ψηλά, θα σε πάει στα χαμηλά, θα σε περάσει μέσα από μύριες δυσκολίες. Εφόσον λοιπόν σου ήρθε αυτή η κάρτα, συγγνώμη, ήρθε η στιγμή να καταλάβεις, να βουτήξεις βαθιά στα συναισθήματά σου πώς αισθάνεσαι εσύ, πώς νιώθεις. Βεβαίως έχεις πολύ μεγάλο ένστικτο αυτήν την περίοδο, πολύ μεγάλη διέστηση, συνδέεσαι με ανώτερα θεϊκά πεδία, να σου το πω έτσι, συνδέεσαι με τον ανώτερο εαυτό σου. Μπορούν να σου έρθουν μηνύματα μέσω όχι μόνο διαλογισμού αλλά και στον ύπνο σου, να σου έρθουν πολλά μηνύματα, πολλά διαφορετικά όνειρα, αλλά αυτό που σου λέει αυτή η κάρτα εδώ, το σημαντικό είναι απελευθερώσου από οποιοδήποτε φόβο. Και πάμε στους ηχθείς. Βλέπουμε σελήνη, είπαμε, βλέπουμε αυτή τη, σε αυτό το ρήξιμο βλέπουμε τη σελήνη μας, εννοείται αν θέλεις και το ζώδιό σου. Αν δεν ξέρεις τη σελήνη, αλλά τέλος πάντων, αν θες τη συνδύασέ το και με το ζώδιο και σελήνη, είναι μια χαρά να τα δεις. Μπορείς να το συνδυάσεις. Και αυτό που βγαίνει για σένα, αγαπημένη μου, είναι μια πανσέλινος, η οποία σου λέει ότι παραδώσου στο θεϊκό. Πόσο εσύ να παραδοθείς στη θεϊκή, να το πω έτσι, ενέργεια, στο θεϊκό στοιχείο, στο θεϊκό σχέδιο ζωής. Και πάμε να το δούμε λιγάκι με λεπτομέρεια. Η πανσέλινος αυτό είναι μια γενική κάρτα, έτσι, έχει βγει κάρτα γενικά της πανσελίνου. Έχει να κάνει με το εξής, αυτή η κάρτα είναι δυνατή, έχει δυνατή ενέργεια. Είναι σαν να σου έρχεται όλη η ζωή ξαφνικά πάνω σου. Ένα σημείο στο οποίο λες τώρα, μήπως βρίσκομαι σε ένα σημείο που δεν υπάρχει επιστροφή. Είναι ένα σημείο στο οποίο εσύ πρέπει να δεις τι αισθάνεσαι, να καταλάβεις τα συναισθήματα, πρέπει να τα καταλάβεις. Πολλές φορές δεν τα καταλάβουμε τα συναισθήματα. Η ζωή μας είναι τόσο γρήγορη, τόσο απελπιστικά, αγωνιώδης γρήγορη, που δεν έχουμε χρόνο
να δούμε πώς αισθανόμαστε, τι αισθανόμαστε, τι θέλουμε να κάνουμε στη ζωή μας, τι διαισθανόμαστε, τι λέει το ενστικτό μας. Δεν δίνουμε σημασία στα νοήματα και μετά λέμε το έλεγε το ενστικτό μου και είμαστε απροετοίμαστοι. Πολλά πράγματα θα ολοκληρωθούν, διότι η Πανσέληνος κλείνει κύκλους, κλείνει πράγματα. Πράγματα θα έρθουν στην επιφάνεια. Μπορεί αυτά τα πράγματα που θα έρθουν, οι αλήθειες, να είναι και λίγο για σένα χαοτικές, να είναι ξαφνικές, να είναι απροσδόκητες, να είναι, ενώ το ενστικτό σου μπορεί να σε προετοίμαζε, εσύ τελικά να πιάστηκες, πώς να σου το πω, ότι ξαφνιάστηκες, έπεσες από τα σύννεφα, δεν το περίμενες αυτό. Όμως, αυτό το κλείσιμο κύκλων για σένα σημαίνει και μία θετικότητα. Χρειάζεται όμως να δουλέψεις εσωτερικά με την ψυχή σου, με τα συναισθήματά σου και να διατηρήσεις την ψυχραιμία σου. Χρειάζεσαι ψυχραιμία. Χρειάζεσαι επίσης οτιδήποτε συμβεί να μην τα πάρεις προσωπικά. Αυτό με το οποίο συνδέεσαι με αυτή την κάρτα είναι, αυτή η κάρτα σου περνάει ένα μήνυμα, είναι ότι τις απαντήσεις που χρειάζεσαι, πρόσεξε, τις απαντήσεις που χρειάζεσαι, όχι τις απαντήσεις που θέλεις, τις απαντήσεις που χρειάζεσαι θα τις πάρεις και σύντομα μάλιστα. Το δίδαγμα αυτής της κάρτας είναι ότι έρχεται μία κλιμάκωση του σεληνιακού κύκλου. Είναι μία πολύ δυνατή κάρτα, είναι κάρτα δύναμης να σου το πω έτσι. Είναι η στιγμή που θα πάρεις απαντήσεις, θα κάνεις ερωτήματα αλλά θα πάρεις άμεσα απαντήσεις και ήρθε η στιγμή στη ζωή σου να δεις τι πλέον δεν σου χρειάζεται και να το απομακρύνεις αυτό και να προχωρήσεις. Κάνε εγγραφή, πάτα το καμπανάκι δύο φορές, έλα στην παρέα μας, είναι δικό σου το κανάλι, διότι είμαστε όλοι εδώ πέρα μια παρέα, ναι μεν εγώ μιλάω, κάνω, το οργανώνω το κανάλι, αλλά είναι δικό σου το κανάλι, εσύ συντονίζεσαι με αυτές τις ενέργειες, εσύ συντονίζεσαι με αυτό το κανάλι. Αυτή τη στιγμή πάνω από, κοντεύουμε να το πω έτσι, 23.000 συνδρομητές. Είναι δικό τους το κανάλι, είναι δικό σας το κανάλι από την άποψη ότι με κάτι συντονίζεστε και κάτι σας αρέσει σε αυτό το οποίο εγώ πρεσβεύω και εκπέμπω. Γι' αυτό λοιπόν κάνει την εγγραφή, έλα, έτσι με βοηθάς και εμένα, έτσι βοηθάς και το κανάλι, έτσι βοηθάς και τον εαυτό σου και σου προτείνω δύο πράγματα που έχουν σχέση με αυτό το ρίξιμο. Μπες και δες την ανάλυση. Έρχονται σημαντικές αλλαγές και αναταράξεις. Είναι μια πολύ δυνατή και μοναδική πρόβλεψη. Θα το δεις, έχει και ένα πολύ ωραίο λογότυπο, αλλά και μια πολύ ωραία εικόνα. Και σου προτείνω, πάλι έχει σχέση για αυτό το ρίξιμο, το μοναδικό αιγυπτιακό ταρό άνοιγμα που λέγεται το παιχνίδι της μοίρας. Θα το δεις, έχει απ' έξω μια αιγυπτιακή γυναίκα από την Αίγυπτο, μια ιέρια δηλαδή, και έχει στην εικόνα έχει αυτό που λέει πολύ ψαγμένο αιγυπτιακό ταρό ρίξιμο. Μπέζεται σε αυτά τα δύο. Θα δεις, θα πάρεις απίστευτα σημαντικές απαντήσεις και επίσης θα σου προτείνω και το προηγούμενο που, και ένα άλλο να το πω έτσι, που σου προτείνω να δεις, ένα τρίτο δηλαδή σαν επιλογή, σπάνιο τσιγκάνικο ταρό που θα σοκάρει όλους. Οι τρεις πόρτες που θα αλλάξουν τη ζωή σου. Θα έχεις ολοκληρωμένη εικόνα. Θα πάρεις πολλές πληροφορίες. Χρησιμοποίησέ τις εσύ με δική σου ευθύνη και με όποιο τρόπο θέλεις. Εντάξει, αρκεί να είναι πάντα θετικός και προς το φως. Τα λέμε σύντομα.